Πιστεύω ότι η ενότητα του συντονιστικού οργάνου είναι δεδομένη, γιατί μας βλέπετε όλους εδώ, να προχωρήσουμε παρακάτω. Μέχρι τώρα οι προσπάθειες που κάναμε για να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές, τα οποία είναι από τα βασικότερα θέματα τα οποία μας απασχολούν, να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές, δεν βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη παράταση την οποία είχε δοθεί μας είπε ότι λόγω προσφυγικού και λόγω ότι υπάρχουν προβλήματα στα νησιά αυτά, ότι πρέπει να διατηρηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, και μας έδωσε ένα χρόνο παράταση. Μετά από αυτό έχετε μια εξάμηνη παράταση. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητούμε να παραταθεί ακόμα περισσότερο, γιατί οι λόγοι της πρώτης και της δεύτερης παράτασης δεν έχουν εκλείψει. Άρα δηλαδή ζητάμε να είναι όχι εξάμηνο, να είναι χρόνος και να είναι μέχρι τη στιγμή την οποία θα γίνει αναδιάρθρωση μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θα οριστούν καινούργιες περιοχές οι οποίες θα έχουν μειωμένους συντελεστές, ζητούμε η παράταση να είναι μέχρι τότε. Αυτό είναι σαν ορόσημο το 2020. Επειδή μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποια αντίδραση εκ μέρους της κυβέρνησης και με τους κυβερνητικούς βουλευτές που υπάρχουν στο νησί και με τον ορισμένο αντιπρόσωπο το οποίο μιλήσαμε εχθές, πιστεύουμε ότι είναι η μόνη και η πιο σοβαρή αντίδραση την οποία θα κάνουμε να κλείσουμε όλη τα μαγαζιά μας, να κλείσει, να νεκρώσει όλη η Μυτιλήνη και επιπλέον έχουμε σαν δεδομένο ότι όποιοι καλούμαστε για να μιλήσουμε στα θεματικά πάνελ δεν θα παραστούμε εκεί. Θα απόσχουμε σαν ένδειξη διαμαρτυρίες, γιατί το βασικότερο απ' όλα το θέμα του ΦΠΑ δεν γίνεται αποδεκτό από την κυβέρνηση. Αν γίνει κάτι και πούν ότι ξέρετε δίνουμε την παράταση και το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε, από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε το οποιοδήποτε αναπτυξιακό. Επειδή όμως πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέτρο αναπτυξιακό χωρίς τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ είναι μια άκαρπη συζήτηση, δεν συμμετέχουμε και δεν θα συμμετέχουμε στα πάνελ τα οποία θα δημιουργηθούν.